Ε, κύριε Εκπρόσωπε, ε, είδαμε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει μια διάταξη για την ε, μείωση της ε, φορολογίας στα μερίσματα των εφοπλιστών. Την ίδια ώρα, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές ε, μεταφέρουν ε, ρωσικό πετρέλαιο από το 34% το 20% και το 21% στο 54% φέτος. Ε, τους επιβραβεύεται για την μεταφορά του πετρελαίου του Πούτιν. Η ελληνική κυβέρνηση μέσω του συνυποσχετικού που υπογράφηκε με του Έλληνε εφοπλιστέ έχει εξασφαλίσει ότι η ενίσχυση των ε, δημόσιων πόρων θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Επεκτείναμε ένα συνυποσχετικό και μια συμφωνία που θα έχει ως αποτέλεσμα να εισπράξουμε 50% παραπάνω πόρους από αυτό που προέβλεπε η συμφωνία που είχε υπογραφεί με την προηγούμενη κυβέρνηση. Επίσης προβλέπονται μια σειρά από μέτρα και πρόνοιες που ενισχύουν την ένταξη καραβιών και πλοίων στην ελληνική σημαία και που επίσης θα αποφέρουν με βάση τις πρόνοιες και τις διατάξεις που προβλέπονται σε αυτό το συνυποσχετικό, παραπάνω έσοδα στο ελληνικό δημόσιο, δεδομένου ότι με αυτέ τι κινήσει και την ενθάρρυνση ένταξη παραπάνω πλοίων στην ελληνική σημαία και ενδεχομένω αγοροπολισίε που θα γίνουν, προβλέπεται και μία, ένας φόρο επί των μετοχών που πολλούνται. Άρα και σε αυτό το τομέα η κυβέρνηση με τι κινήσει που έχει κάνει φροντίζει ταυτόχρονα και να θωρακίζει την ανταγωνιστικότητα τη ελληνική ναυτιλία, και να είναι σύμφωνε όλε οι κινήσεις αυτέ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με τι συνταγματικέ επιταγέ, δεδομένου ότι και το Σύνταγμά μα έχει διάφορε πρόνοιε ό,τι αφορά την φορολογική αντιμετώπιση τη ναυτιλία. Και το ελληνικό κράτο, το ελληνικό δημόσιο να αποκομίζει περισσότερα ε, χρήματα σε σχέση με το παρελθόν. Ευχαριστώ.